Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όλα καλά. Έλλειψη εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Θέμα ημερίδας στις 15 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Χανίων. Για δώστε μας τα φώτα σας παραπάνω. Κύριε Γυράκη, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ένα κέριο θέμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διευρύνεται σε πολύ κακό επίπεδο για την γενικό το οικονομικό κύκλωμα. Και στην εστίαση και στην ξενοδοχειακό τομέα και στη μεταποίηση και στο εμπόριο, σε όλο το κύκλωμα αυτό, έχουμε διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Δεν υπάρχει διάθεση, με ένα μεγάλο βαθμό διάθεση, από τη μεριά των Ελλήνων που να θέλουν να έχουν την δυνατότητα, ενώ έχουν τη δυνατότητα, να συμμετάσχουν μέσα στην διαδικασία του οικονομικού κυκλώματος και να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Τι εννοείται? Ένα πρόβλημα το οποίο τι εννοείται συνεργασία? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι στη χώρα υπάρχει ανεργία και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά αυτός ο χρόνος του 2022 που πέρασε ήταν έντονος, γιατί υποτίθεται ότι πάμε σε μια διαδικασία να μπούμε σε ανάπτυξη, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα μετά από 15 χρόνια συμπίεση όλων των δημοσιονομικών μεγέθων. Θέλουμε να πάμε σε μια διαδικασία πλέον ανάπτυξη, να βγούμε μπροστά για να προχωρήσουμε έτσι, και να μπούμε σε μια αυτό ανάπτυξη της οικονομίας μας. Υπάρχει πρόβλημα δυναμικού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλους τους τομείς του οικονομικού κυκλώματος. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά. Ναι, μεν έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο το ότι το χρόνο 12 του 2012, 13, 14 και 15 ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού παραγωγικών ηλικιών ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό μέσα σε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο πρόβλημα που σας έλεγα προηγούμενα 15 χρόνια υπήρχε μια συμπίεση των δημοσιονομικών μεγεθών με αποτέλεσμα ότι πολλοί κόσμος έφυγε. Ανεξάρτητα από αυτά όμως και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει, οι νέοι άνθρωποι έχουν εξεργοποιήσει μια διαδικασία επιδομάτων και άλλων σκέψεων, με αποτέλεσμα ότι δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία, την παραγωγική διαδικασία. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Επί πολλά χρόνια βέβαια αυτό το πράγμα έχει δημιουργηθεί. Οφείλεται και σε μια νοοτροπία της οικογένειας. Μην κάνουμε τώρα αναλύσεις, γιατί ίσως θα δείξουμε αρνητικά στοιχεία για την κοινωνία μας. Έχουν σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, έχουν σχέση με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, έχουν σχέση με πολλούς παράγοντες. Πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Και είπαμε εδώ στην Κρήτη να ξεκινήσουμε εδώ στην Κρήτη και με το Υπουργείο Εργασίας και με τον ΑΕΔ και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης που θέλουν να μας δώσουν τα φώτα, πώς μπορούν να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση στην Ελλάδα, είναι πανελλήνιο το θέμα, έτσι, και να δούμε πώς πρέπει το πολιτικό σύστημα μέσα στη διαδικασία μια συζήτηση με τους φορείς, με όλο το σύστημα, να διαμορφωθούν πολιτικές, οι οποίες θέλουν χρόνο βέβαια για να ξαναδιαμορφώσουμε άλλες καταστάσεις, έτσι, και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα δουλήσουμε το θέμα αυτό. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ έχω απορίες και είναι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Το να υπάρξει πολιτική γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση της αγοράς εργασίας και όχι της ανεργίας, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με το να έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας,
με το να υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί είπατε και στους παραγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, της εστίασης, της αγροτικής παρασκευής, των κατασκευών, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, του εμπορίου. Αλλά μένετε σε τομείς, με συγχωρείτε, που μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί διάφορα ευτράπελα. Όχι από το σύνολο, αλλά υπάρχουν ευτράπελα. Όταν λέτε λοιπόν ότι θέλετε να αλλάξει αυτή η πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, πολύ καλά κάνετε και το ζητάτε, διότι θέλουμε ενίσχυση της εργασίας, πολύ περισσότερο με κίνητρα και για τους εργαζόμενους και για τους επιχειρηματίες. Το ένα χέρι είναι η Βιτάλου και τα δυο τιμούρι. Όταν λέτε ωστόσο ότι, ξέρετε, θέλω τη συνεργασία σας, ας το κάνω σε προσωπικό επίπεδο για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε, για να προχωρήσουμε την ανάπτυξη και να πάμε μπροστά, τι ακριβώς μου ζητάτε δηλαδή, κύριε Κουμαντάκη? Είπατε την προηγούμενα μια λέξη ευτράπελα. Τι εννοούτε? Έτσι, να καταλάβω και να συνεχίσω. Αγορά εργασίας η οποία παρουσιάζει μείωση στους μισθούς, δώρα που επιστρέφονται, ζητιούνται πίσω, με ξενοδόχη και αυτό που καταγγέλθηκε πριν από λίγο διάστημα από το Σωματείο των Ξενοδοχών Υπαλλήλων, όχι από μένα, ότι για να υπογράψουμε κλαδική σύμβαση εργασίας μας ζητάνε να δουλεύουμε 8 ώρες συν 2 ώρες χωρίς να πληρωνόμαστε. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι τα καλύτερα που ακούγονται στην αγορά. Δεν σας αφοράνε προσωπικά όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάτε ότι από την άλλη ότι είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην αγορά εργασίας και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, σαφέστατα. Τι μου ζητάτε λοιπόν? Δεν θέλω να δικαιολογήσετε κανένα. Πείτε μου σας παρακαλώ εμένα τι μου ζητάτε. Να σου μιλήσω. Μου ζητήσατε τις λεπτομέρειες. Ζήτησα και να δώσω κάποιες λεπτομέρειες σε μια λέξη που είπατε και πρέπει να σας απαντήσω. Δυστυχώς υπάρχουν σαφέστατα και στο οικονομικό κύκλωμα μέσα, σε όλους το πλέγμα των επιχειρήσεων και σε όλους τους τομείς, κάνουν και κακοί επιχειρηματίες, οι οποίοι εμείς τους στιγματίζομαι, αλλά δεν είναι η πλειονότητα. Είναι ένα μικρό κομμάτι, μπορώ να σας πω ασήμαντο κομμάτι, σε όλο το οικονομικό κύκλωμα, γιατί οι επιχειρήσεις, το μέγιστο των επιχειρήσεων, έχουν με σεβασμό και με, αν θέλετε, με καλούς τρόπους τη συνεργασία με την εργασία. Και ταυτόχρονα αυτά που λέτε ότι γυρίζουν πίσω τα δώρα, γιατί ο εργαζόμενος σαφέστατα του ιδιωτικού τομέα εργάζεται 11 μήνες το χρόνο και πληρώνεται 14. Και το μέγιστο των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς πληρώνουν κανονικά και όχι με τους μισθούς που λέει η κυβέρνηση ή αν θέλετε έχουν επικρατήσει στη χώρα μας το κατώτατο μισθού. Το μέγιστο των επιχειρήσεων, οι μισθοί που δίδονται σε 14 μήνες το χρόνο και για 11 που εργάζονται, είναι στην πλειονότητά τους έτσι τα πράγματα. Αν υπάρχουν τώρα κακοί επιχειρηματίες, αυτοί στιγματίζονται και να πω και κάτι άλλο, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και πρέπει όχι απλώς να στιγματίζονται, να προχωράνε στη διαδικασία πάνω. Χαίρομαι γι' αυτό που λέτε. Λοιπόν, όχι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Πάμε. Από εκεί και πέρα, έχουμε μάθει, επειδή μετά, τώρα τα τελευταία 20 χρόνια, όταν έρχονται μετανάστες από το εξωτερικό, οι Έλληνες σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από τη διαδικασία της εργασίας, έτσι, και αν θέλετε της χειρονακτικής εργασίας ή μια αν θέλετε άλλης εργασίας που έχει σχέση με ειδικότητες, γιατί χάσαμε μέσα στη διαδικασία αυτή ότι δεν θέλουμε ότι άλλοι μπαίνουν στην εργασική αυτή διαδικασία. Χάσαμε και σχολές οι οποίες βγάζανε επαγγελματικές σχολές, βγάζανε επαγγελματίες που έχουν, αν θέλετε, μια της σωματικής εργασίας και ειδικότητες. Γι' αυτό ευθύνομαι εγώ. Όχι, μα δεν υπάρχει. Δεν σας είπα ούτε εσείς, ούτε είπα, είναι ένα σύστημα που το χάσαμε 20 χρόνια και κυρίως φταίει το πολιτικό σύστημα, αλλά ξεκινάει και από την κοινωνία, από την οικογένεια κλπ. Από εκεί και πέρα, επειδή λοιπόν ερχόταν οι εργαζόμενοι έτσι, το παιδί σε μια οικογένεια
έπρεπε σαφέστατα μέσα σε μια κατεύθυνση να αναπτυχθούμε σαν κοινωνία κλπ. Όλοι μας να γίνουμε επιστήμονες. Και φτάσαμε στο σήμερα, εγώ θα, επειδή είμαστε άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας και ζούμε έτσι, τα πράγματα αυτά διαζώσεις, έτσι, έρχεται σήμερα ένας νέος και σου λέει θέλουμε να εργαστώ. Ωραία, χρειάζεται να εργαστεί. Εγώ θα μιλάω έτσι ανοιχτά γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, αν θέλουμε να λύσουμε το θέμα αυτό το οποίο είναι τεράστιο θέμα και έχει δημιουργηθεί. Και σου λέει, παιδί μου, τι θέλετε να εργαστούμε, αυτή είναι η μισθή που σε ικανοποιεί με τα σημερινά τα δεδομένα κλπ. Κλπ. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε, γιατί χρειάζομαι αυτό. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω, επειδή έχω πάει σε ένα ΤΕΙ, ή έχω πάει, ξέρω εγώ, να πούμε σε μία σχολές τώρα διάφορες κλπ. Εγώ πρέπει να κάνω μόνο σε ένα κομπιούτερ μπροστά και αν θέλετε μόνο δημόσιες σχέσεις. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη, έτσι θα μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, στο όλο οικονομικό κύκλωμα και να προχωρήσουμε. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Είναι η μεταποίηση. Εδώ είναι οι υπηρεσίες, το κομμάτι της μεταποίησης που είναι το εμπόριο. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια αλυσίδα που έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στη χώρα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα πλέον σήμερα. Και ακόμα και σήμερα και είναι και λύση, δεν είναι λύση να τρέχουμε τώρα να βρούμε προγράμματα, να φέρουμε Πακιστανούς ή να φέρουμε από όλη την Μεσογειακή αυτή αφρία και καϊκές χώρες για να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα μας. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε τα θέματα αυτά. Έτσι. Και φτάσαμε στη διαδικασία αυτή. Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, των Αλβανών που έχουν εξειδικευτεί στην εργασία αυτή κλπ. Έχουν φύγει. Διότι τους δόθηκε ένα το κράτος και πολύ σωστά εύκολα δυνατότητα της ηθαγένειας και επήγαν πλέον σε ευρωπαϊκές χώρες με άλλα δεδομένα, έτσι, και λοιπά και λοιπά, και σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Αν δεν το λύσουμε, έτσι, ή δεν βρεθούν πολιτικές, και δεν είναι το αύριο και το λύσαμε, θέλει χρόνο και θέλει και πραγματικά μια συζήτηση. Άρα δεν είναι, κύριε Κουμαντάκη, θέμα δικό σας σαν επιχειρηματία, σαν εργαζόμενη. Είναι ένα θέμα που αφορά και εμένα και την πολιτεία και εσάς και την πολιτεία και την πολιτεία πρωτίστως με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, ώστε να δίνονται τα κίνητρα επιδότησης εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικές σχολές, όλα αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο, εκεί που το χάσαμε να μπορέσουμε να το ξαναβρούμε. Αυτό λέτε. Βεβαίως, εκείνη κυρίως. Και να το ξαναβρούμε εκεί που χάσαμε, ακόμα και από την οικογένεια, και από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, το οποίο θα το συζητήσουμε, θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση τέτοια και να δούμε πώς μπορούμε, αν μπορούμε, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.